Ένα βράδυ που είχαμε πάει στις κούκλες και είδαμε ένα σοου απίστευτο από τα κορίτσια που έπαιρναν μέρος. Ταλαντούχα όλα. Κάνουν πολύ ωραία δουλειά. Ο κόσμος διασκεδάζει, περνάει καλά. Και μία από αυτές τις κοπέλες συνάντησε, που ήταν πρώην αγόρι, να το πούμε αυτό, το είπαμε και στην αρχή. Transsexual τώρα πια. Τη συνάντησε Χριστίνα Πολίτη και τι σου έδειξε, συλλογή με κούκλες. Παιδιά, φοβερό, ήταν. Αυτό λέει εκείνο το βράδυ. Ναι, μου είπε αυτό, με πήρε στη τουαλέτα γιατί βλέπαμε τις κοπέλες που είναι ταλαντούχοι στο σοου, είναι πολύ ωραίο. Δηλαδή, μην φαντάζεστε ότι είναι μόνο άντρες, δίνονται γυναίκες και. Όχι, έχει το, μεγάλη πλάκα. Το ζουνε που το αγαπούν κάνει πολύ. Κάνει την Αλίκη Βουγιουκλάκη, Τάνια Κέλλη, είναι πολύ γνωστή. Εντάξει, μοιάζει πάρα πολύ με την Αλίκη. Είναι ίδια η Αλίκη. Πήγαμε, επειδή τελείωσε το σοου και κάποια στιγμή ήρθαν τα κορίτσια κάτω και μιλάγαμε. Μιλάμε, περάσαμε πολύ ωραία. Πολύ χιούμορ όλες, πολύ γέλιο, πανέξυπνες. Εντάξει. Και όντως ενδιαφέρουσες προσωπικότητες. Αν δεν είχαν χιούμορ, δεν θα αντέχαν όλα αυτά που έχουν περάσει από τον κόσμο. Και εσύ από τους επώνυμους να πούμε που σε αγαπάνε, γιατί και ο Ζαν Πολ Γκοτιέ, η Βύση, η Λάσκαρ, οι άνθρωποι που είναι πάρα πολύ ανοιχτοί, ήρθες, κάθισες, διασκέδασες. Ανέβηκα και στην πίστα μαζί τους και τράβηξα φωτογραφίες. Βέβαια. Δεν είχαμε τον Τιβέ. Και μου είπαν, θέλετε να βγάλουμε φωτογραφία. Λέω, γιατί όχι. Και ανέβηκα στην πίστα και έβγαλα μια φωτογραφία μαζί τους. Ωραία ήταν, ωραίο βράδυ περάσαμε. Ναι, είναι ιδιαίτερες περιπτώσεις. Με πολύ ταλέντο όμως. Πολύ ταλέντο και καλά κάνουν και μας περιμένουν να ξαναπάμε. Εννοείται. Με το show. Θα έρθω κι εγώ. Και μπράβο στη Μαριλού που είναι σαν να θα έρθεις. Θα έρθω, ναι. Και η Μαριλού που έχει τις κούκλες είναι μια φοβερή παιδιά γυναίκα. Εγώ και Ρίνα. Και τις έχει όλες σαν μπαρέ, σαν οικογένεια. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι έχουν βρει και μια οικογένεια και περνάνε καλή ώρα όπως εμείς το πρωί που λέμε τι ώρα περνάμε. Περνάμε το βράδυ. Α, έτσι.